Είναι μαζί μα κυρίε και κύριο ο Βασίλη Σιώτη. Ε, φαίνεται ότι ζεσταίνονται σιγά σιγά οι μηχανέ Βασίλη, αλλά ε, όλοι οι αρχηγοί επικεντρώνουν στην οικονομία. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτό είναι το, το κρίσιμο και νομίζω το έχουν αντιληφθεί όλοι. Ε, Το λέμε από καιρό τώρα ότι κακά τα ψέματα. Μπορεί να ακούει ο κόσμο τι καταγγελίε του κυρίου Τσίπρα για τι υποκλοπέ, τι καταγγελίε τη Νέα Δημοκρατία για τα λεφτά του Καλογρίτσα και τι Σακούλη ναι, του. Δεν δεν προκαλούν φθορά. Ασφαλώς. Αλλά είναι αυτό. Αλλά... Ροκανίζουν, να το πούμε έτσι, το προφίλ προσώπων ναι. ή μηχανισμών. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα, με την τσέπη του θα αποφασίσουν mm. οι Έλληνες. Το βασικό του κριτήριο είναι ποιο μπορεί να εγγυηθεί την προστασία του εισοδήματό τους που τα τελευταία χρόνια για διαφορετικού λόγους ροκανίζεται χρόνο με τον χρόνο. Άρα λογικό είναι η κουβέντα να επιστρέφει πάντα στην οικονομία. Βέβαια, ο Μητσοτάκης σήμερα έκλεισε το μάχτι για παροχές πριν τις εκλογές, αλλά και για μετά τις εκλογές, για προσωρινές βραχύβιες παροχές, αλλά και για μόνιμου χαρακτήρα παροχές. Ναι, από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού σήμερα δύο πράγματα καταλάβαμε. Πρώτον, συμφωνώ και εγώ, ένα ακόμα πακέτο στήριξης ασθενέστερων τάξεων και εισοδημάτων, πιθανότατα θα το δούμε. Προφανώς δεν θα το βλέπαμε τον πρώτο μήνα, το είπε και ο ίδιος, μόλις ξεκίνησε η εκτέλεση του προπολογισμού, αλλά μέχρι τον τέταρτο μήνα που εικάζουμε ότι θα γίνουν οι εκλογές, νομίζω ότι κάτι θα δούμε. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο πακέτο που γίνεται σε κάθε προεκλογική περίοδο. Είναι οι δεσμεύσει για την επόμενη ναι. τετραετία. Εκεί ήταν σαφέστατος ο Πρωθυπουργό δεσμεύεται για αύξηση μισθών, δεσμεύεται για μείωση έμεσων φόρων, μείωση αγροτικών εισφορών και όσο προχωράει η προεκλογική περίοδο θα δούμε και γιατί άλλο. Ε, στην λογική των προεκλογικών εξαγγελιών έχει μπει βεβαίω και ο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίο σε πρώτη φάση ανακοινώνει την επιστροφή τη 13η σύνταξη, επιμένοντα αυτό το αφήγημα περί ανοχή τη εσχροκέρδεια από την κυβέρνηση, δηλαδή το θέμα τη ακρίβεια. Και αυτό το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν, ότι είναι αναγκασμένο και ο Αλέξης Τσίπρας να ακολουθήσει τον προεκλογικό διάλογο για την οικονομία. Προσπαθούσε μέχρι τώρα να μην το κάνει προσκολλημένο σε άλλα ζητήματα όπως οι υποκλοπές, δεν μπόρεσε να το κάνει. Τον είδα ότι δύο φορές πήγε στο Εγάλο, στο αγαπημένο του Εγάλαιο, μία με έναν βιοτέχνη, μία σήμερα με τους συνταξιούχους, Εξήγγειλε τη 13η σύνταξη για δεύτερη φορά. Αυτή είναι πονεμένη η ιστορία. ειναι πονεμενη ιστορια τωρα για να κλείσουμε, θέλω να σου πω κάτι, Ισία μου. Έχουν και δύο πλεονεκτήματα. Ο Μητσοτάκης έχει πλεονέκτημα διότι μπορεί να δώσει και πριν από τις mm. εκλογές και να το νιώσει ο κόσμος έχει και το βέβαια ταμείο. για μετά τις εκλογές. Έχει και ο Τσίπρας ένα πλεονέκτημα όμως. Μπορεί να δώσει μόνο για μετά τις εκλογές. Άρα μπορεί να υποσχεθεί όσα <laughs> θέλει. Ό,τι θέλει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.